κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και κατά τη συζήτηση στις επιτροπές έγινε φανερό ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πράγματι αναρωτιέμαι γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση δηλώνει ότι δεν θα το ψηφίσει. Κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να μάθουμε και πώς λειτουργούν οι κανόνες συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης μέσα σε μια αστική δημοκρατία. Δεν μπορούμε διαρκώς να πολιτευόμεθα με αντιλήψεις αμφιθεάτρων. Βεβαίως, τα αμφιθέατρα μας θυμίζουν την νιώτη μας και ίσως έχουν και μια γοητεία. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε με όρους αστικής δημοκρατίας. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μια αντιπολίτευση, όταν έρχονται θετικές διατάξεις σε ένα νομοσχέδιο, να αρνείται να τις ψηφίσει. Αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση πριν από 2 χρόνια. Και κλείνω έτσι αυτή την μικρή εισαγωγή. Πραγματικά χθες δεν μπορούσα να καταλάβω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είπατε, λέγοντας τέλος πάντων για την αποφράδα ημέρα του μνημονίου, να συμφωνήσουμε μαζί σας, και μετά είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο τότε πρωθυπουργός βγήκανε και τάζανε λεφτά υπάρχουν, και μετά όταν εξελέγησαν μετά τις εκλογές, λέτε κάναν παροχές. Αρχίσατε να κατηγορείτε τις παροχές, μα εσείς τι τάζετε, το ρόλο παροχές δεν τάζετε? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή πρέπει να διευκρινίσετε τι θέλετε και τι δεν θέλετε. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Από τα άρθρα 1 έως 4. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν είναι θετικές αυτές οι ρυθμίσεις. Έγινε πολύ λόγος επίσης από την αντιπολίτευση, γιατί λέει αν μία σύνταξη δεν βγει στους 8 μήνες ή όποιοι τέλος πάντων δημόσιοι λειτουργοί δεν κατάφεραν να τη βγάλουν πιθανώς από υπαιτιότητά τους μέσα στους 8 αυτούς μήνες, να υποστούν κάποιες κυρώσεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει διαρκής ατιμωρησία. Αν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, τι να τους λέμε δηλαδή? Δεν την κάνατε, δεν πειράζει. Είναι η ίδια αντίληψη με αυτή την οποία έχετε εκφράσει πολλές φορές, λέγοντας Φερρυππίν για τις επιτροπές οι οποίες καταργούνται και οι οποίες δεν είχαν καμία χρησιμότητα, διότι προσέφευγαν οι συνταξιούχοι στις επιτροπές αυτές, ώσπου να βγει μία απόφαση, περνάγαν 2 χρόνια κλπ. Λέτε, στελεχώστε τις επιτροπές. Δηλαδή, βάλτε κόσμο εκεί πέρα και πληρώστε. Πραγματικά, αναρωτιέται κανείς, ακόμα και για τέτοια νομοσχέδια, τα οποία είναι πέραν των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, είναι πέραν των δεσμών τους οποίους μας έχουν επιβάλλει οι δανειστές μας. Τέτοια νομοσχέδια, γιατί δηλαδή δεν συμφωνείτε ούτε σε αυτά? Όχι πως έχει ανάγκη η κυβέρνηση από τη δική σας συνένεση, αλλά το επαναλαμβάνω, αναρωτιέται κανείς με τι όρους κοινοβουλευτισμού συζητούμε μέσα σε αυτή εδώ την αίθουσα. Έρχομαι, το άκουσα από τον αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για το θέμα των μητρώων εμπειρογνωμόνων. Και τι δεν είπατε, γιατί λέει τα παραχωρούμε, λίγο πολύ αυτό μας κατηγορήστε, τα παραχωρούμε λέει σε ιδιώτες. Μα αντιθέτως, το νομοσχέδιο αυτό επιβάλλει αυστηρότερους όρους όσο αφορά στην δυνατότητα των ιδιωτών να συμμετέχουν, να είναι και αυτοί μέλη των συγκεκριμένων, τέλος πάντων να μπαίνουν και αυτοί στα συγκεκριμένα μητρώα, όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη για δημοσιονομικούς ελέγχους που το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί. Δεν είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτοί οι δημοσιονομικοί έλεγχοι όταν έχουμε 1000 οργανισμούς του δημοσίου τους οποίους πρέπει να ελέγξουμε? Δεν είναι σωστές οι διατάξεις εκείνες που λένε ότι οι ελεγκτές δεν πρέπει να είναι SAE ελεγκτές, διότι αν είναι SAE ελεγκτές υπάρχει δυνατότητα, όσο καλός κι αν είναι κάποιος τέτοιος κρατικός λειτουργός, κάποια στιγμή στα 5, στα 6, στα 7, στα 8, στα 10 χρόνια να ταυτιστεί με τους ελεγχόμενους. Αυτή δεν είναι μια παθογένεια διαχρονική της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, την οποία θεραπεύει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Και αυτό το αρνιέστε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναφορά, γιατί λέτε θα καταψηφίσετε το νομοσχέδιο. Θέλω να κάνω μία αναφορά στο άρθρο 4. Πολύς λόγος έγινε, υπήρχαν και διάφορες έτσι παρεμβάσεις και αιτιάσεις. Ακούστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι τιμητικές μεν συντάξεις των καλλιτεχνών, για τις οποίες κανείς δεν θα μπορούσε να είχε μια βασική αντίρρηση, όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει
της προσοχής, ότι ακούστε, αυτές είναι συντάξεις που δίνονται χωρίς να έχει καταβληθεί καμιά ασφαλιστική εισφορά. Την ίδια ώρα που χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του δημοσίου υφίστανται τέτοιες περικοπές, σημαντικές περικοπές στις συντάξεις τους, έχοντας καταβάλει εισφορές για 20, 30 και 35 χρόνια. Ας βλέπουμε λοιπόν και την άλλη πλευρά. Και θα πω και κάτι το οποίο το είχα αναφέρει και στη συζήτηση η οποία έγινε στην αρμόδια επιτροπή. Και νομίζω ότι συμφωνούσαν και οι εκπρόσωποι των καλλιτεχνών με αυτό. Διαφάνεια. Διαφάνεια. Διότι δεν είναι δυνατόν όταν η πολιτεία τιμά κάποιον καλλιτέχνη, πνευματικό άνθρωπο, λογοτέχνη, όποιον τέλος πάντων άνθρωπο του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται στα μουλοχτά. Αυτό πρέπει να γίνεται φανερά, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Και επαναλαμβάνω, για έναν καλλιτέχνη, για έναν πνευματικό άνθρωπο, εκτός από τις όποιες υλικές ανάγκες τις οποίες έχει και έχουν όλοι οι Έλληνες, εκτός από την σύνταξη η οποία θα του καταβάλλεται και η οποία εδώ που τα λέμε δεν είναι και καθόλου ευκαταφρόνητη με τα δεδομένα τα σημερινά, 720 ευρώ αν δεν κάνω λάθος κύριε Υπουργέ, έχει εξίσου μεγάλη σημασία και το χειροκρότημα. Έχει εξίσου μεγάλη σημασία και η αποδοχή από την ελληνική κοινωνία. Πολύ περισσότερο δε αν ορισμένοι εξ αυτών των πνευματικών ανθρώπων δεν ήτανε από αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα γνωστοί ή κυριαρχούν στις τηλεοράσεις. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τους ξέρει και ποιοι είναι η ελληνική κοινωνία. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ανάλογη διαδικασία έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι πέραν της όποιας υλικής αμοιβής να έχουν και την δυνατότητα της καταξίωσης ευρύτερα από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και να μην γίνεται αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια συνδιαλλαγή, τόση δική σας, τόση δική μας. Και είχε δίκιο η εκπρόσωπος η οποία είπε ότι δεν μπορεί να είναι συνεχώς. Βεβαίως αυτά δεν είναι θέματα του νομοσχεδίου, διότι είναι και θέμα διοικητικών τέλος πάντων διαδικασιών. Πολύ σωστά είπε και η εκπρόσωπος των καλλιτεχνών, δεν μπορεί συνεχώς να είναι η ίδια επιτροπή. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι διεφάνει και από την συζήτηση η οποία έγινε και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι απλώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά έχει και μια άλλη ουσιαστική συμβολή και θα τελειώσω με αυτό. Ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα και νομίζω ότι και κυριαρχεί και στον τύπο και γενικά στη δημόσια συζήτηση. Είναι το πρόβλημα του δημοσίου. Τι λέμε? Ότι το δημόσιο πρέπει να γίνει μικρότερο, πιο ευέλικτο, πιο αποτελεσματικό, πιο έντιμο. Λοιπόν, δίνει αγώνα ο αρμόδιος υπουργός. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τι κάνουμε? Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν οικειοθελώς να φύγουν, στους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι θέλουν οι άνθρωποι, καθιονδήποτε τρόπο όσο γίνεται περισσότερο και πιο γρήγορα να συνταξιοδοτηθούν. Έτσι ώστε φεύγοντας αυτοί να μην αναγκαστούμε να κάνουμε οποιασδήποτε άλλες παρεμβάσεις είτε δια της κινητικότητος είτε τέλος πάντων δι' άλλων μεθόδων, τους διευκολύνουμε και τους λέμε μπορείς να φύγεις και η σύνταξη την οποία θα πάρεις δεν θα χρειαστεί να περιμένεις πέραν των 8 μηνών αλλά και 8 μήνες να περιμένεις και 9 άμα γίνει τέλος πάντων κάτι και πάει περισσότερο θα έχεις το 50% του βασικού μισθού άρα θα μπορείς να καλύψεις τις βιωτικές σου ανάγκες. Είναι ένα πολύ σημαντικό bypass αυτό το οποίο γίνεται σε ένα κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει ο τόπος. Και είναι πραγματικά, δεν είναι καθόλου θετικό, είναι εξαιρετικά αρνητικό κατά την άποψή μας η αξιωματική αντιπολίτευση σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο είναι και πέραν των επιταγών της Τρόικας και του Μνημονίου να έχει και εδώ μία αρνητική στάση.